Είναι λίγο πριν τις 11 στον εναέριο χώρο της Ιταλίας. Αυτό το αεροπλάνο ανήκει στη δύναμη της Frontex και πραγματοποιεί πτήσεις σχεδόν καθημερινά στη Μεσόγειο. Είναι πανδρωμένο με υψηλής τεχνολογίας ραντάρ και μηχανήματα ανίχνευσης. Οι χειριστές βλέπουν σχεδόν μέσα στα πλοία τι ακριβώς μεταφέρουν στο κατάστρωμα, αλλά και ποια είναι τα ύποπτα δουλεμπορικά. Κοντά στην ίσο Λαμπεντούζα, νότια της Σικελίας, θα δοθεί το σήμα για να ξεκινήσει η επιχείρηση. Το ραντάρ εντοπίζει μια βάρκα γεμάτη παράτυπους μετανάστες, οι περισσότεροι από αφρικανικές χώρες. Στην περιοχή καιρικές συνθήκες είναι άσχημες και η επιχείρηση διάσωσης δεν θα είναι εύκολη. Φέρμη, φέρμη, sit down, sit down. Stop, don't move, please, don't move. It's dangerous. Don't worry and don't move. Η επιχείρηση διάσωσης θα διαρκέσει πολλές ώρες, μέχρι να μεταφερθούν πάνω στα πλοία και από εκεί στη στεριά. Προτεραιότητα τα γυναικόπαιδα και οι ηλικιωμένοι. Αυτή η εικόνα τα τελευταία χρόνια επαναλαμβάνεται σε πολύτακτα διαστήματα, καθώς το σημείο αυτό της Μεσογείου είναι μία από τις κεντρικές οδούς που ακολουθούν οι προσφυγικές ροές για να προσεγγίσουν την Ευρώπη. Είναι από τα πιο επικίνδυνα περάσματα και σε αυτά τα νερά έχουν χαθεί πολλές ζωές. Η Ιταλία, πρώτη χώρα υποδοχής, έχει αρνηθεί σε πλοία ανθρωπιστικών δράσεων, όπως το Aquarius, να προσεγγίσουν τα λιμάνια της. Ένα θέμα που απασχόλησε τη Σύνοδο Κορυφής και προβλέπεται πλέον από τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες. Αν γίνει διάσωση μέσα στα χωρικά ύδατα ή στα διεθνή ύδατα υπό σημαία κάποιου από τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι υποχρεώνεται η Ευρωπαϊκή Ένωση να οδηγηθεί αυτό το σκάφος σε ασφαλές, σε ασφαλή λιμένα και εκεί να ξεκινήσουν οι διαδικασίες για αυτούς που θα έχουν κάνει άσυλο, ποιοι είναι αυτοί που μπορούν να έχουν διεθνή προστασία και ποιοι δεν μπορούν να έχουν διεθνή προστασία. Πολύ σημαντικό για μένα είναι το εξής, η διατύπωση ότι πρέπει να υπάρχει μια συνεργασία με τρίτες χώρες, ας μην κρυβόμαστε, μιλάμε για τις χώρες της Βόρειας Αφρικής, αλλά όχι η ιδέα να δημιουργηθούν ντε και καλά κλειστά στρατόπεδα, κέντρα τα λέμε συνήθως στην διπλωματική γλώσσα, αλλά νομίζω ότι αυτό το εκφράζει, σε αυτά τα, σε αυτές τις χώρες, πράγμα που γεννούσε, όπως υποστηρίξαμε και στη Μήνη Σύνοδο και σε όλη αυτή τη διάρκεια, πολλά προβλήματα σε σχέση με το διεθνές δίκαιο, με την κυριαρχία αυτών των χωρών, με το ποιος το υποπτεύει, υπό ποιο δίκαιο εξετάζεται το άσυλο κτλ. Ο μεγαλύτερος σόγκος των προσφυγικών ροών προς την Ευρώπη γίνεται από τη Μεσόγειο. Αν και παρατηρείται μια μεγάλη πτώση, πέρασαν 44.000 από την αρχή του 2018, όταν ο αριθμός το 2015 άγγιζε το 1 εκατομμύριο άτομα. Μέχρι πέρσι την κεντρική Μεσογειακή Οδό, μέσω της Λιβύης και της Ιταλίας, προσέγγιζαν άτομα από την Ιγυρία, τη Γουινέα και την ακτή του Ελεφαντοστού. Ωστόσο, μετά την συμφωνία της Ιταλίας με την Τρίπολη, η οδός αυτή τίνει να καταργηθεί. Την οδό Τουρκία-Ελλάδα, γνωστή ως Ανατολικό Μεσογειακό Πέρασμα, προσεγγίζουν κυρίως από τη Συρία, το Αφγανιστάν και το Ιράκ. Αντιθέτως, η οδός Μαρόκο-Ισπανία, η οποία είχε εγκαταλειφθεί το 2000, επανέρχεται.
επιλέγουν Μαροκινοί, Αλγερινοί και από την ακτή Ελεφαντοστού. Μέσα στο 2018, 17.000 άτομα έφτασαν στην Ευρώπη μέσω Ισπανία, 16.000 μέσω Ιταλίας και 13.000 μέσω της Ελλάδας. Το προσφυγικό βρίσκεται πολύ ψηλά στην ατζέντα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ο Υπουργός για τη Μετανάστευση, Δημήτρης Βίτσας, είχε μια πλατιά ανταλλαγή απόψεων με τους ευρωβουλευτές της Επιτροπής Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Τους ενημέρωσε για την κατάσταση στην Ελλάδα. Μια πίεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ακόμα μεγαλύτερη από αυτή που κάνει, ότι είναι καιρός γρήγορα να αρχίσει η διαδικασία των τριλόγων, ώστε να βρεθεί μια τέτοια κοινή λύση. Δεν είναι λογική ότι δίνουμε σε κάποια κράτη-μέλη χρήματα και αυτές ας αναλάβουν το βάρος. Πρέπει όλο το βάρος να επιμεριστεί και η Ευρώπη είναι ικανή να το αντέξει. Την λογική που προχωράει η Ευρωπαϊκή Ένωση και συγχρόνως με πολύ συγκεκριμένους τρόπους βάζει το ζήτημα της κοινής ευθύνης αλλά συγχρόνως και της αλληλεγγύης όσο αφορά το προσφυγικό μεταναστευτικό, είναι μια πολύ μεγάλη επιτυχία. Η Ελλάδα σε αυτό το πλαίσιο έπαιξε πάρα πολύ σημαντικό ρόλο και βεβαίως πρέπει να πω ότι στην αρχή αυτής της διαδικασίας η Ελλάδα, η Σουηδία, η Ισπανία, η Γαλλία και η Γερμανία ήτανε, και η Πορτογαλία ήτανε η βάση πάνω στο οποίο στήθηκε, αν θέλετε, μια απόφαση η οποία δεν μπορεί να πει κανένας ότι είναι το τέλειο. Ίσως να μην είναι και το καλό, αλλά είναι ικανοποιητικό και προχωράει μια σειρά πράγματα.